Καλησπέρα παιδες, The Best Cards Are εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα μαζί με τον φίλο Γιώργο. Καλησπέρα μεγάλε. Καλησπέρα Θάνο. Ξανά μαζί μας μετά από ένα χρόνο. Μαζί με το πανέμορφο Ford Fiesta που δεν σταματάει να ρίχνει λεφτά πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Πραγματικά. Και να βάζει τις δικές του πινελιές. Το είχαμε ξαναδεί πριν από ένα χρόνο, θα σας βάλω κάπου και την προηγούμενη παρουσίαση κάπου πάνω δεξιά, αριστερά να το δείτε. Σε πιο εργοστασιακή μορφή σίγουρα αισθητικά. Έχουν γίνει αλλαγές. Αλλά και μηχανικά. Και μηχανικά και στο εξωτερικό κομμάτι. Τότε θυμάμαι εξωτερικά ήταν σχεδόν εργοστασιακό. Ήταν σχεδόν εργοστασιακό. Και μηχανικά σε γενικές γραμμές είναι ένα πρώτο στάδιο. Ήταν ένα πρώτο στάδιο. Κάναμε αλλαγές μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο. Έγιναν αρκετές. Και ίσως να γίνουν λίγες ακόμη. Έχουμε κάτι ακόμα στο μυαλό μας, γιατί αυτό δεν τελειώνει ποτέ, δεν σταματάει. Όπως και να το κάνουμε. Σε γενικές γραμμές, στο αισθητικό κομμάτι, τι αλλαγές έχεις κάνει από στους προφυλακτήρες, στα φανάρια? Στο αισθητικό κομμάτι έχουμε φτιάξει τα φανάρια. Έχει γίνει μια λεπτομέρεια, τα έχουμε ανοίξει. Ναι, ναι. Έχουμε κάνει μια κόκκινη λεπτομέρεια. Κάτω χαμηλά έχει μπει το LIP από το MiK 8.5, από το καινούργιο του μοντέλο. Έχουν μπει κάποιες ρίγα στο πλάι. Οι ζάντες εξωτερικά. Έχεις κάνει μαύρους καθρέφτες, βλέπω, με λεπτομέρειες. Με λεπτομέρειες, ναι, με κόκκινες λεπτομέρειες. Γενικά το αυτοκίνητο έχει διχρωμία κόκκινο-μαύρο. Κόκκινο-μαύρο, ναι. Μόνο τα φρένα ξεχωρίζουν, θα πάμε μετά σε αυτά. Ναι, ναι, και τα φρένα έχουν γίνει κάποιες. Έχει γίνει αλλαγή και στα φρένα. Έχεις βάλει και την αεροτομή. Η αεροτομή της Maxton πίσω, ναι, της Maxton Design. Στον πίσω προφυλακτήρα έχεις διαχύτη. Στον πίσω προφυλακτήρα έχουμε παίξει με το εργοστασιακό του diffuser. Α, ναι. Έχει βαφτεί μαύρο και έχουμε παίξει μια κόκκινη λεπτομέρεια. Είναι και αυτές λεπτομέρειες όμορφες Έχει το αυτοκίνητο, έχει αρκετές λεπτομέρειες που θεωρώ ότι το κάνουν και μοναδικό. Αυτό είναι ξεχωριστό. Ειδικά με τα φανάρια προσωπικά δεν το έχω δει σε άλλο αντίστοιχο. Ναι. Έχει είναι γίνει δουλειά. Πινελές ξεχωριστές. Ναι. Στο εσωτερικό του έχει κάνει κάποιες αλλαγές, βλέπω τιμόνι. Στο εσωτερικό έχουμε ντύσει το τιμόνι. Το λευγέ. Έχουμε βάλει το λευγέ, ναι, το carbon. Και προς το παρόν δεν έχουμε κάτι άλλο. Είναι και αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται και δεν πολλά. Χρειάζεται, όχι. Είναι ήδη υπέρ αρκετό μέσα. Ναι. Πάμε τώρα στο εξωτερικό κομμάτι πλέον και στις ζάντες που έχεις αλλάξει. Στις ζάντες ήταν εργοστασιακές τότε. Ήταν εργοστασιακές 17ρες. Έχουμε μείνει σε 17ρες. Είναι η γερμανική Dodge Kendo, είναι αυτή η ζάντα, με offset 25. Μπήκε με μελέτη στο αυτοκίνητο γιατί θέλαμε να βάλουμε τα φρένα. Ήρθε και πρόσωπο έξω χωρίς αποστάτες στο αυτοκίνητο και έχουμε βάλει και τα φρένα. Τα οποία ποια, τι φρένα είναι? Τα φρένα είναι το kit της Brembo, 330 χιλιοστά δίσκο, μισολινάκια υψηλής, όλα με αντάπτορες. Η δουλειά έχει γίνει στο Δημήτρη στην Performance Break εδώ στον Πειραιά. Μέτριστο είδος. Είναι μέτριστο είδος, είναι κορυφή, έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Άλλο αυτοκίνητο. Δηλαδή το είδες εκτός από το αισθητικό κομμάτι που είναι, έχει γεμίσει φουλ, ναι, το είδες, ναι, όμως, ναι, φοβερή διαφορά και στον δρόμο. Στον δρόμο έχει τρελή διαφορά, είναι πολύ, νιώθεις περισσότερη ασφάλεια. Ειδικά σε σχέση και με τις μηχανικές βελτιώσεις που έχουν γίνει, που έχει πάρει τα πάνω του. Η αλήθεια είναι τώρα έχουμε φτιάξει ένα intercooler, σωληνώσεις. Έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό δεύτερου σταδίου, έχει ανεβεί το αυτοκίνητο, είναι στα 265 άλογα. Αυτά είναι. Σχεδόν με 43 κιλά ροπή. Και να πω την αλήθεια, σκεφτόμαστε και για κάτι παραπάνω. Δηλαδή μελλοντικά σκεφτόμαστε για ένα υβρίδιο. Αλλά είμαστε ακόμα υπό σκέψη. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν σταματάς. Άμα μπεις στο τρυπάκι δεν σταματάει η βελτίωση. Και θα βάλουμε και ένα, έχω ήδη παραγγείλει κάποια οργανάκια. Δηλαδή πυρόμετρο, μείγμα. Μπράβο, και να ενημερώνεσαι και να έχουμε μέσα μια εικόνα, δηλαδή, και το τι γίνεται. Τα πάντα ώστε να είσαι σίγουρος. Τα πάντα. Και θεωρώ, δεν ξέρω. Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Σίγουρα, ναι. Δεν σταματάει ποτέ. Αλλά έχεις κάνει ωραίες πινελιές μέσα σε 2 χρόνια που το έχεις. Δύο χρόνια. Έχεις κάνει φοβερές αλλαγές. Να κρατήσεις το χαρακτήρα του εργοστασιακού, αλλά με πολύ ωραίες βελτιωσούλες. Πολύ ωραίες λεπτομέρειες.
Έκανες και ταξίδι μεγάλο σχετικά, ήρθες από το Αγρίνιο. Ναι, ναι, κάναμε ένα ταξίδι. Το αυτοκίνητο, άμα το πηγαίνεις, δηλαδή στα 120-130 χιλιόμετρα σταθερή πορεία, ήρθαμε με 6,5 λίτρα στα 100. Είναι οικονομικό, θεωρώ είναι καθαρά στο πόδι. Σίγουρα. Ναι. Θα χρειαστεί όταν χρειαστεί να κάνεις κάποιο άνοιγμα, να κάνεις. Ναι. Αλλά είναι και οικονομικό. Μπορείς να κάνεις και το πάτημά σου, μπορείς να το βάλεις και στην πίστα σου. Μπράβο, ναι. Που είναι ήδη στιγμή είναι κάποιο εργοστάσιο για πίστα, μπορείς να πεις άνετα. Απλά είναι αυτοκίνητο για όλες τις χρήσεις που λέω και εγώ. Μπράβο, ναι. Κάνει τα πάντα και συμφέρει εδώ που λέμε. Ακριβώς. Και καθημερινό και το ταξίδι θα κάνεις και ένα πάτημα ποτέ χρειαστεί τα πάντα. Δεν το συζητάμε. Θα κοιτάξουμε μήπως δούμε και κάποιο βίντεο δικό σου με κάποιο άνοιγμα, ό,τι μπορούμε. Υπάρχουν κάποια να το πλάνα. Ακούσουμε. Βεβαίως. Έχει διατηρηθεί αυτός ο όμορφος θόρυβος που κάνει. Θυμάμαι και τότε τα σκασιματάκια τα. Είναι ωραίο, είναι ωραίο και ξεχωριστό. Εννοείται. Διατήρησε το έτσι άψογο όσο μπορείς. Δεν το συζητάμε. Εννοείται αυτό. Και αν κάνεις άλλες βελτιώσεις, η επόμενη παρουσίαση θα γίνει και στα Πάτρια Εδάφη κάτω πάλι. Κάτω, εννοείται. Έχουμε και πολλά φιλαράκια κάτω που σε περιμένουν. Ωραία, εννοείται, με το καλό και εγώ. Τα δικά τους τα project και τα αυτοκίνητα να έρθεις κάτω να είμαστε πολλοί. Αυτό, υπάρχει μεράκι και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Βεβαίως. Το βλέπω, δηλαδή όλη η παρέα έχει τα αυτοκίνητα περιποιημένα σωστά. Εννοείται. Είναι μια αγάπη, κοινή αγάπη για τα αυτοκίνητα που δεν σταματά να εξαρτήσει του μαρκάς. Ακριβώς, και δεν έχει να κάνει ούτε με τη μάρκα, ούτε με την υποδύναμη, μπράβο, ούτε τίποτα. Με τα κυβικά. Μας ενώνει αυτό, ξέρεις, για τα αυτοκίνητα. Για τους τέσσερις τροχούς αυτά, ναι. Αυτό, βεβαίως. Οπότε θα το απολαύσουμε τα πλάνα μέσα έξω να το δούμε. Εννοείται. Θα το ακούσουμε όσο μπορούμε. Εννοείται. Και στο επανειδήν ξανά μαζί. Να είσαι καλά, εννοείται. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή πίσω στο Αγρίνιο. Θα φύγουμε, ναι, θα πάμε. Και τα λέμε πάλι από κοντά. Να είσαι καλά, Χάνο. Φοράμε ζώνες, παιδιά. Πάντα με ασφάλεια. Με προσοχή στους δρόμους όσο μπορούμε. Και τα λέμε και στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.